Αυτά συνέβησαν πριν από λίγη ώρα έξω από την Ευελπίδων. Έχουμε και την Ιφηγένεια Βασιλοπούλου κοντά μας, τη γνωστή δικηγόρο. Και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Κυρία Βασιλοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν για όσους τηλεθεατές άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ότι συνελήφθη ο Μένιος Φουρφιώτης και κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι τρία τα κακουργήματα που συντάχθηκε σε βάρος του παρουσιαστή. Ηθική αυτοδία σε έκρηξη, παράβαση του νόμου περί όπλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά είναι τα. Να τα πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε και λέμε, περιλαμβάνει τα δικήματα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση από κοινού με τους άλλους δύο συλληφθέντες, τη ηθική αυτουργία και συναυτουργία σε εκρήξεις και τη ηθική αυτουργία με βάση το νόμο περί όπλων. Επίσης, εκτός από τα κακουργήματα, ο φάκελος σε βάρος του Μένιου Φουρφιώτη περιλαμβάνει και δύο πλημελήματα. Αυτό της απάτης και της απόπειρας εκβίασης. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ποινικοί που συνελήφθησαν με τον Φουρφιώτη υποστήριξαν ότι τους υποσχέθηκε από 20.000 ευρώ προκειμένου να πυροβολήσουν στο σπίτι του και με τον τρόπο αυτό να αποδείξει ότι κινδυνεύει ο ίδιος ώστε να του παραχθεί εκ νέου αστυνομική προστασία. Οι δύο ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι αρνήθηκαν, πλην όμως η δικογραφία έχει στοιχεία που τους διαψεύδουν. Να πούμε λοιπόν ότι το βασικό, και θέλω να μας πείτε σε αυτό κυρία Βασιλοπούλου, είναι ότι υπάρχουν εδώ πέρα όλα τα, οι παραβάσεις οι οποίες έχουν σχηματιστεί δικογραφία. Ξαναλέμε είναι παράβαση του άρθρου 187, παράγραφος 3 του ποινικού κώδικα για εγκληματική οργάνωση. Παράβαση του άρθρου 270 του ποινικού κώδικα σε συνδυασμό με του άρθρου 45 του ποινικού κώδικα για ηθική αυτουργία σε έκρηξη. Παράβαση των νόμων για ηθική αυτουργία σε παράβαση του νόμου περί όπλων. Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, απάτη, απόπειρα εκβίασης. Τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρία Βασιλοπούλου, να βλέπουμε παρακαλώ πολύ και κανονικά το υλικό με το Μένιο Φουρφιώτη. Για πείτε μας. Τα φερόμενα εγκλήματα, οι φερόμενες αξιόπινες πράξεις είναι αρκετές και σημαντικές. Η πιο σημαντική όμως φερόμενη αξιόπινη πράξη είναι αυτή της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι αυτή του 187 του ποινικού κώδικα, η οποία είναι μια παράβαση η οποία επισύρει κάθυρξη 5 έως 15 έτη στον διευθύνοντα την εγκληματική οργάνωση και σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν, συγκροτούν και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση κάθυρξη μέχρι 10 έτη. Τι είναι η εγκληματική οργάνωση? Απαιτείται μάλλον ως προϋπόθεση να υπάρχει μία επιχειρησιακά δομημένη δράση, ναι, της οργάνωσης με διαρκή εγκληματική δράση αποτελούμενη από τρία ή και περισσότερα άτομα που επιδιώκουν την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων. Όσοι λοιπόν έχουν ενταχθεί σε αυτή τη δομημένη επιχειρησιακά οργάνωση με σκοπό να διαπράττουν κακουργήματα ή όσοι έχουν ιδρύσει αυτή την εγκληματική οργάνωση, τιμωρούνται καταρχήν με κάθεξη έως 10 έτη. Μεγαλύτερη παραβατική συμπεριφορά και κατ' επέκταση και μεγαλύτερη ποινή έχει αυτός ο οποίος διευθύνει την εγκληματική οργάνωση. Από ό,τι φαίνεται είναι ο παρουσιαστής. Με βάση το φερόμενο κατηγορητήριο, ο οποίος για τη συγκεκριμένη φερόμενη πράξη απειλείται με προβλεπόμενη ποινή με κάθυρξη μέχρι 15 έτη. Περαιτέρω υπάρχουν και άλλες πράξεις με βάση το κατηγορητήριο. Είναι αυτή της ψευδής καταγγελίας, είναι αυτή της εκβίασης, είναι αυτή της απάτης λόγω των ψευδών προφανών δηλώσεων στις αρχές, οι παραβάσεις του νόμου περί όπλων, πλημελήματα αυτά σε βασικές γραμμές, οι άλλες πράξεις. Εκτός από τη συγκεκριμένη, δηλαδή η παραβίαση του νόμου περί όπλων είναι πλημέλημα. Η έκρηξη 270 εφόσον δεν είχαμε απώλεια ζωής είναι πλημέλημα. Η ψευδής καταγγελία είναι πλημέλημα. Η εκβίαση φέρεται ότι είναι πλημέλημα.
η απάτη φέρεται ότι είναι πλημέλημα. Η πιο σημαντική του λοιπόν κατηγορία από την οποία ενδεχομένως να κινδυνεύσει εφόσον περάσει την πόρτα του τακτικού ανακριτή να προφυλακιστεί είναι αυτή της εγκληματικής οργάνωσης. Ως αρχηγός, να το πούμε απλά, της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Συγχωρέστε με για την άγνοια. Τώρα λοιπόν που περνάει από την εισαγγελία ενδέχεται να προφυλακιστεί ή θα περιμένουμε πρώτα να γίνει κάποια άλλη διαδικασία. Ρωτάει ο Πάνος ο Τζίφας, τώρα που έχει περάσει την πόρτα του εισαγγελέα. Υπάρχει περίπτωση να πει ο εισαγγελέας να προφυλακιστεί? Ο εισαγγελέας δεν αποφασίζει για την προφυλάκιση. Ο εισαγγελέας με βάση το κατηγορητήριο, μάλλον με βάση το διαβιβαστικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διαβιβαστικό από την ελληνική αστυνομία. Με βάση λοιπόν το διαβιβαστικό, ο εισαγγελέας θα τον παραπέμψει για αυτές τις αξιόπινες πράξεις και κυρίως για το κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης σε τακτικό ανακριτή. Την απόφαση για το αν θα προφυλακιστεί, αν θα του επιβληθούν περιοριστικοί όροι και τι θα γίνει περαιτέρω με την... με τον κύριο Σκουριώτη και με τους άλλους δύο, θα το αποφασίσει ο τακτικός ανακριτής, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί σε τακτικό ανακριτή. Αυτή τη στιγμή, από το ρεπορτάζ που έχω διαβάσει, από το site και το δικό σας και άλλων έγκριτων συναδέλφων σας, έχω αντιληφθεί ότι συνελήφθη ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος στα πλαίσια ελέγχου μετά από καταγγελίες. Έγινε ο έλεγχος και στο σπίτι του, και στο κανάλι στο οποίο εργάζεται, έχουν κατασχεθεί οι υπολογιστές και κάποια έγγραφα από τα οποία έχει υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και ότι έχει διαπράξει και άλλες πράξεις. Θα οδηγηθεί λοιπόν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα τον παραπέμψει πιθανότατα σε τακτικό ανακριτή, εφόσον δει φυσικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας το διαβιβαστικό της αστυνομίας και οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή τώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε αυτόφορη διαδικασία δηλαδή. Τώρα αυτό είναι προσπαθώ να καταλάβω. Τώρα είναι στον εισαγγελέα. Ναι, είναι στον εισαγγελέα. Ωραία. Ο εισαγγελέας λέει πάει στο τακτικό ανακριτή. Σήμερα θα πάει ή αύριο? Θα πάει σε τακτικό ανακριτή, θα ζητήσει προθεσμία, θα σχηματιστεί δικογραφία, θα εμφανιστεί ο δικηγόρος του ή η συνήγορή του, θα ζητήσουν προθεσμία, θα λάβουν τα αντίγραφα και θα οριστεί η ημερομηνία για να απολογηθεί. Μέχρι τότε θα είναι αυτό, μέχρι τότε θα... Θα είναι προσωρινά κρατούμενος, θα κρατείτε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε, γιατί υπάρχουν σε λίγο, θα δούμε κυρίες και κύριοι, τα μηνύματα τα οποία φέρεται να έχουν στην κατοχή τους οι άνδρες ηλικής αστυνομίας, τα μηνύματα που έστειλε ο Μίνης Σουρφιώτης στους δύο δράστες, στους δύο συνεργούς του, από ό,τι φαίνεται, στους φερόμενους συνεργούς του. Πάμε να δούμε τι έλεγε ο ίδιος όμως πριν λίγο καιρό για τις απειλές τις οποίες δεχότανε. Για να τον ακούσουμε. Μισό λεπτό, γιατί γίνονται και λάθη. Είδαμε τις επιτυχίες. Μην κολλάμε το ένα με το άλλο. Σήμερα έχουμε συγχυστεί. Δεχόμαστε και τώρα απειλές. Υπάρχει ένταση. Μισό λεπτό. Δεχόμαστε αυτή τη στιγμή απειλές για το θέμα του Κουφοντίνα, το οποίο είναι στο εξώφυλλο της εφημερίδας. Έτσι. Είναι αυτό, αυτό που έχω υπογράψει εγώ. Υπάρχει και το κείμενο το οποίο έχει υπογράψει εσύ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο και ο τίτλος είναι ότι για τον Κουφοντίνα ότι είναι ένας δηλός εκτελεστής που εκβιάζει. Λοιπόν, και να δείτε μέσα. Γιατί εγώ δεν τρομοκρατούμε και δεν απειλούμε. Γιατί με ενημερώνει τώρα ο αρχισυντάκτης μου ότι συνεχίζουν επάνω και με απειλούν ότι θα με δολοφονήσουν. Με σφαίρες δεν θα διακόψω την εκπομπή. Δεν θα την διακόψω. Αυτός είναι. Ένας δηλός εκτελεστής που εκβιάζει τη δικαιοσύνη, την κυβέρνηση, την αστυνομία, ένας κατά συρροή δολοφόνος, ένας δολοφόνος που φοράει φουρό. 400 επιθέσεις για την υποστήριξη του Κουφοντίνα μέσα σε 50 μέρες. Και σήμερα κιόλας έμαθα ότι σταματάει την απεργία πείνας και πάει να υποστηρίξει αυτούς που κάνουν τις διαδηλώσεις. Εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά και επεκρηκτικοί μηχανισμοί, κινδύνευσαν και τραυματίστηκαν σοβαρά αστυνομικοί. Έγιναν επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία, χιλιάδες ευρώ στο κόστος των ελληνικών ζημιών, προπυλακίστηκε πολίτης που κρατούσε την εικονίτσα της Παναγίας. Ένας κατά συρροή στιγνός δολοφόνος που δολοφόνησε
23 άτομα. 23 άτομα και σε έναν άνθρωπο τον δολοφόνησε την ημέρα του γενεθλίου του και του είπε χρόνια πολλά. Και εσείς που τον υποστηρίζετε, είστε το ίδιο δολοφόνοι με αυτόν. Χτυπήθηκαν αστυνομικοί, πολίτες και δεν καταλαβαίνω γιατί ένας κατασυρωή δολοφόνος καταδικασμένος από την ελληνική δικαιοσύνη 17 Νοέμβρη, 23 δολοφονίες να έχει δική μεταχείριση με εκβιασμούς προς το κράτος δικαίου. Παίξε μου το ρεπορτάζ αυτό. Αυτά έλεγε. Αυτά έλεγε. Αυτά έλεγε και θυμόμαστε ότι είχε βγει και ο δικηγόρος του. Δεν ξέρω, έχουμε και το δικηγόρο του Μάνιου Φορτιώτη, που μιλούσε για τις επιθέσεις που έχει δεχτεί ο παρουσιαστής. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, έχουμε και το δικηγόρο να το δούμε. Χθες τα μεσάνυχτα εδώ στην περιοχή του Διονύσου. Ζήτησα και σήμερα από τον αρχηγό της Ελλάς για τρίτη φορά την άμεση επαναχορήγηση της ανακλητής προστασίας. Και νομίζω ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του πριν είναι αργά. Την Τετάρτη συζητήθηκε η αίτηση αναστολής και η απόφαση αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Είναι η κρίσιμη απόφαση. Έχει ζητηθεί η αναστολή εκτελέσεως της ανακλητικής πράξεως. Αυτά έχει πει ο δικηγόρος του, ο κύριος Λαζαράτος. Από ό,τι φάνηκε, με όλα τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η αστυνομία, καμία 17 Νοέμβρη δεν του έκανε επίθεση, αλλά πλήρωσε ο ίδιος για να γίνει η επίθεση στο σπίτι του. Σκηνοθετημένο, όπως το λέει. Τι λέτε, κυρία Βασιλοπούλου. Αν έχω το λόγο, το θέμα είναι, πέραν το ότι αν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος δήλωσε ψευδός, έκανε ψευδείς δηλώσεις, έκανε ψευδείς καταγγελίες, εκβίαζε, παραβίασε τον νόμο περί όπλων, συμμετείχε ή ήταν ηθικός αυτουργός για τις εκρήξεις που φέρονται ότι έγινε στο σπίτι του. Το πιο σημαντικό είναι, εάν πραγματικά εδώ υπάρχουν στοιχεία μέσα από τη δικογραφία και από το διαβιβαστικό της ελληνικής αστυνομίας ότι υπήρχε όντως εγκληματική οργάνωση, δηλαδή ότι υπήρχε αυτή η δομημένη επιχειρησιακά δράση τριών προσώπων, δηλαδή του κύριου Φουρτιώτη και άλλων δύο, με σκοπό την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αξιόπινη πράξη και πέραν όλων των άλλων πράξεων θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σύσταση, τη δομή, την οργάνωση, τη δράση της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με ιδρυτή και αρχηγό ενδεχομένως τον κύριο Φουρτιώτη. Πάντως, οι πληροφορίες λένε, Οι πληροφορίες λένε ότι δεν τον δένουν, δεν είναι σοβαρό στοιχείο. Οι δύο λοιπόν έχουν ομολογήσει και έχουν πει ότι ο Μάνιος Φουρτιώτης μας κάλεσε, με εξηγούν γιατί πώς ακριβώς έχουν γίνει τα πράγματα, ενώ υπάρχουν κάποια μηνύματα. Πάμε λίγο στα μηνύματα να μας πεις πάνω Τζίφα. Τι συνομιλίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όσο μπορούμε να πούμε βέβαια, γιατί είναι κάποια πράγματα που εξετάζονται από τις αρχές. Για πες μας. Ωραία, εμείς δεν θα πούμε τα μηνύματα. Θα πεις αυτά τα οποία έχεις τα στοιχεία, μέχρι στιγμής θα τα πεις. Πάμε λοιπόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι πράγματι στις 16 του μηνός το βράδυ, όπου έγινε η συμπλοκή μεταξύ των αστυνομικών της ομάδας Δίας που πήγε να ελέγξει τη μηχανή των φερόμενων συγκατηγορούμενων παύλα δραστών, αντάλλασαν μηνύματα μετά το περιστατικό, διότι εξαφανίστηκαν κατά τον παρουσιαστή οι δύο, δεν γνώριζε που βρίσκονταν, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η ανταλλαγή αρκετών μηνυμάτων για το που βρίσκεσαι, τι έγινε κτλ. Έτσι κανονίστηκε για την επόμενη προφανώς ημέρα το χτύπημα. Μάλιστα. Υπάρχει μήνυμα το οποίο φέρεται να έστειλε ο Μάνιος Φορτιώτης στους δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, που ήταν ό,τι χρειαστείτε είμαι δίπλα σας, πείτε μου τι θέλετε να κάνω για εσάς. Μετέπειτα κανονίστηκε μέσω μηνυμάτων η επίθεση
και οι αστυνομικοί βρήκαν μηνύματα λίγο πριν συμβεί, αλλά και λίγο μετά. Τότε ο Φουρχιώτης του ζήτησε να βρεθούν την επόμενη μέρα στο Περιστέρι για τα χρήματα που τους είχε τάξει. Όλα αυτά και... υπάρχουν σε μηνύματα τα οποία έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία. Το πρώτο πράγμα που έκαναν λοιπόν οι άντρες της ασφάλειας Φίλιππε με το που τον συνάντησαν ήταν να του κατάσχουν το κινητό του τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα που έκαναν. Όπως επίσης, να πούμε, έχει γίνει κατάσχεση και των ηλεκτρονικών του υπολογιστών. Βεβαίως. Αλλά βεβαίως. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που η εισαγγελέας μπαίνει μέσα σε τηλεοπτικό κανάλι. Α, βέβαια. Δεν βέβαια. Το έχουμε ξαναδεί. Η εισαγγελέας να μπαίνει μέσα με κλειδαρά σε γραφεία τηλεοπτικού καναλιού. Ήταν ο επαγγελματικός του χώρος, Φίλιππε. Ήταν το γραφείο του. Και προφανώς μέσα από τα στοιχεία, ξαναλέω, που έχει η ελληνική αστυνομία στα χέρια της, θα έπρεπε να γίνει αυτή η έρευνα για να εξιχνιαστούν ενδεχομένως και άλλα δεδομένα και στοιχεία και κυρίως νομίζω ότι θα απέβλεπαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα είχε ο κύριος Φουρχιώτης στον επαγγελματικό του χώρο. Μάλιστα. Ας περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε και είχαμε και την παρέμβαση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα Φουρχιώτη. Πάμε να δούμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Α, το έχουμε σε βίντεο. Βεβαίως. Να τον δούμε. Σε πολύ λίγο τον έχουμε. Σε πολύ λίγο το έχουμε. Πάντως, τα όσα γίνονται και τα όσα βγαίνουν στην επικαιρότητα πραγματικά μας αφήνουν όλους άφωνους εφόσον όλα αυτά αποδειχτούν ότι είναι αλήθεια. Που λένε οι έμπειροι της αξιωματικής αστυνομίας ότι όλα γίνονται κατά γράμμα και ότι υπάρχουν στοιχεία αναμφισβήτητα.